πράγματι από μόνη της μια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί όταν κατατίθεται τα δικαιολογητικά να είναι όλα καλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κάτι να τροποποιηθεί. Συνεπώς έτσι και αλλιώς χρειάζονται να γίνονται έλεγχοι από τη στιγμή που θα εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας. Βέβαια, όταν εκδίδεται η άδεια λειτουργίας είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται και πρέπει να γίνεται, γιατί δίνεται η δυνατότητα να ελέγξεις την αρχική εγκατάσταση. Σας είπα, για να μην επαναλάβω, πώς χειριστήκαμε το θέμα αν έπρεπε να εκδώσουμε ή όχι άδεια λειτουργίας. Όσον αφορά τους ελέγχους, θα απαντήσω σε αυτό. Δεν έφτασα σε αυτό. Καταρχήν προσπάθησα να πω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν είναι αρκετή μια άδεια λειτουργίας. Όμως εκεί που απαιτείται πρέπει να δίνεται και πρέπει να ελέγχονται, τουλάχιστον στην αρχική φάση, αν πληρούνται οι όροι. Στη συνέχεια πρέπει να γίνονται έλεγχοι, καθώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι? Έλεγχους τέτοιους κάνει η ελληνική αστυνομία. Όταν είχαμε τη δημοτική αστυνομία στους Δήμους, είχε και αυτή η αρμοδιότητα να περνάει και να ελέγχει μια δραστηριότητα, αν έχει άδεια, έτσι, πώς λειτουργεί κτλ. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται σήμερα τέτοιοι από την ελληνική αστυνομία. Έλεγχοι γίνονται από το υγειονομικό, όταν είναι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Έλεγχοι γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφορά την περίπτωσή μας, για τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, πώς να το πω, κάποια κινητήρια ισχύ, αν το λέω καλά. Έτσι. Έλεγχοι γίνονται από φορείς πιστοποίησης, που πρέπει να πιστοποιούν τα όργανα, ας πούμε, της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, αν είναι ασφαλή κτλ. Συνεπώς εμπλέκονται πολλοί φορείς στον έλεγχο. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας αυτή η έλεγχη, αυτό προσπαθώ να σας πω. Εκείνο που μπορεί να μου καταλογίσει κανένας και που το θεωρώ εύλογο, είναι ότι εντάξει βρε παιδί μου, δεν πέρασαν όλοι οι άλλοι να ελέγξουν. Εσύ δεν πέρασες να μπεις να δεις πώς λειτουργούνε. Αυτό. Δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, ούτε έχω τις ειδικές γνώσεις για να ελέγξω. Όλοι οι φορείς. Αλλά ωστόσο μου καταλογίζεται και αυτό. Η ασφάλεια είναι το βασικό. Όλοι οι φορείς τους οποίους προαναφέρετε ελέγχονται αυτή τη στιγμή εισαγγελικά. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω. Εσείς ελέγχετε, θα δούμε τι θα βγει. Ξέρω ότι έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη κατά των, ας το πούμε, υπευθύνων που συνελήφθηκαν εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, πέρα από τον έλεγχο που κάνανε στο Δήμο μας, θα επεκτείνουν τον έλεγχο αυτό και σε άλλες υπηρεσίες. Δεν μπορώ να σας πω για το αν αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και σε άλλες υπηρεσίες οι αρμόδιους φορείς που πρέπει να κάνουν ελέγχους. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αν γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος και αν θα καταλογιστούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και το είπα, με συγχωρείτε, το είπα και εισηγητικά. Και αν έχει μια αξία να πούμε κάτι σήμερα, πέρα από το τι ευθύνες έχουμε εμείς ή πώς θα καταλογιστούν και τι θα κάνουμε και πώς θα τις αναλάβουμε και όλα αυτά τα πράγματα, έχει μια αξία από αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα αυτό. Πηγαίνετε και ρωτήστε σε πάρα πολλούς δήμους, κάνετε ρεπορτάζ, να δείτε τι κατάσταση υπάρχει, να δείτε πού βγαίνουν, πώς λειτουργούν αυτά, γυρίστε να δείτε πού υπάρχουν Λούνα Πάρκ. Μετά το ατύχημα που συνέβη και σε εμάς, μάθαμε ότι σε άλλους δήμους άρων-άρων τα ξυλώναν, ας πούμε. Υπάρχει μια κατάσταση τέτοια. Και είναι και πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και το θεσμικό πλαίσιο να ξεκαθαριστεί. Ορισμένοι, όπως ο κύριος που μίλησε πριν, το θεωρεί ξεκαθαρισμένο. Εγώ προσπάθησα να πω ότι είναι πολυδέδαλο, αναφέρθηκα σε πόσους νόμους και προεδρικά διατάγματα υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ακόμα καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2014 έβγαλε έγγραφο που προσπαθεί να διευκρινίσει τι συμβαίνει και αναφέρεται ότι δυστυχώς πολλοί φορείς κάνουν λάθος ή παρερμηνεύουν ή δεν υλοποιούν σωστά τις διατάξεις που υπάρχουν. Και πέρα από αυτό το θέμα λοιπόν, λέμε, είναι και το θέμα των ελέγχων στη συνέχεια. Πρέπει να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Δεν φτάνει να έχεις ένα χαρτί στην τσέπη σου και να το έχεις στο αρχείο σου ότι έχεις άδεια. Πρέπει περιοδικά, τακτικά να υπάρχουν μηχανισμοί, υποδομές και δυνατότητες για να γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχουν αυτά και δεν λειτουργούν σήμερα. Και γι' αυτό φτάνουμε σε αυτά τα πράγματα.